Απόψε κοντά μας είναι η κυρία Γωγό Μιλάκη, ιατρός ογκολόγος, γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου και εδώ και λίγες ώρες ανακοινώσατε ότι θα είστε και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Συμβουλάκη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε απόψε μαζί. Πράγματι ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στις εθνικές εκλογές που έρχονται και είναι μεγάλη τιμή και χαρά να πορεύομαι και σε αυτό το μετερίζει, σε αυτή τη διαδικασία που είναι λίγο πρωτόγνωρη για μένα, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Είναι και διαφορετικό τελείως, όπως είπατε, πρωτόγνωρο. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη για τον κόσμο η ανάρτησή σας και η ανακοίνωση ότι θα είστε υποψήφια βουλευτής, διότι είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ακούγεται δηλαδή το όνομά σας, αυτό θέλω να πω. Ωστόσο, ο χρόνος που κάνατε την ανάρτηση ίσως ήταν κάπως ευνηδιαστικός, ένα απόγευμα μιας Πέμπτης, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών. Νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η απόφαση λήφθηκε πριν από λίγο καιρό, όταν ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Κρήτη. Και τότε εγώ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα για να τον συναντήσω. Στη συνάντηση αυτή, την κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, υπόθηκαν δεν κάποια πράγματα. Μέχρι όχι, τότε. Όχι. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα στη ζωή μου. Δεν γνωριζόμασταν, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Και είχε ακούσει όμως, προφανώς. Προφανώς για να ζητήσει να με δει, είχε ακούσει. Ωστόσο, ήταν επίσης ευνηδιαστικό για εμένα, γιατί δεν περίμενα αυτήν την κατηδίαν συνάντηση μαζί του και μάλιστα οι δυο μας, χωρίς άλλους ανθρώπους κοντά μας. Στο αναπτυξιακό λοιπόν, συνέδριο έγινε αυτό. Έγινε έτσι, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κρήτη, όταν επισκέφθηκε και τη Λότζια και έκανε και την κεντρική του ομιλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο στο Ηράκλειο. Λίγο πριν το πολιτιστικό, λίγο πριν την παρουσία του εκεί, ήταν η δική μας συνάντηση. Τι όπου είπατε εκεί, λέγονται αυτά τώρα, δεν ξέρω, κάνω τις ερωτήσεις και μπορεί να φέρνω νομίζω ότι δεν σε αμηχανία όχι, τους όχι, δεν με φέρνετε καθόλου σε δύσκολη αλλά θέση. Λέγονται αυτά, τι είπατε. Θα πω ότι ήταν πολύ ιδιαίτερη η πρότασή του, γιατί μου ζήτησε πρακτικά να τον βοηθήσω. Θα περίμενε κανείς, όταν συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο ενός κόμματος, να ζητήσω εγώ να βοηθήσει εμένα και όχι εκείνος να μου ζητήσει τη βοήθειά μου. Αυτό από μόνο του θεωρώ ότι έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ένας άνθρωπος όπως εγώ, κάτι. Που είναι γιατρός, ένας ελεύθερος επαγγελματίας σε μια πόλη μικρή της Ελλάδος, όπου έχει ασχοληθεί όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τα κοινά και με την αυτοδιοίκηση και δέχεται μια τέτοια πρόταση. Σίγουρα προβληματίζεται, σίγουρα έχει ένα στρες και ένα άγχος για το τι θα ακολουθήσει, σίγουρα έχει και την ευθύνη της απόφασής του, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είναι πολύ απλή διαδικασία για έναν άνθρωπο όπως εμένα να πει ένα ναι. Άλλος θα μπορούσε να το κάνει είναι περισσή ευκολία. Είναι εκείνη την ώρα, αλλά δεν είναι, γιατί είναι τιμητικό. Όχι, είναι πολύ τιμητικό, έχεις έναν ενθουσιασμό, αλλά έχεις όμως και άλλα πράγματα να σκεφτείς που έχουν να κάνουν με τη θέση που ήδη κατέχεις, με την επαγγελματική σου υπόσταση, πώς θα ρυθμίσεις τα ζητήματα με τη δουλειά, την οικογένεια και τις ασχολίες που έχεις γενικότερα με τα κοινά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι απλό. Παρ' όλα αυτά ήταν τέτοιες οι θέσεις του Πρωθυπουργού και η τοποθέτησή του που για μένα ήταν μάλλον τελικά εύκολο το να πω το ναι. Δεν θα μπορούσα να πω όχι με δεδομένη αυτήν την συζήτηση. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δεύτερες σκέψεις και οφείλω να το ομολογήσω και σε εσάς εδώ δημόσια απόψε, τελικά θεωρώ ότι καταλήγοντας πια λίγο μετά την απόφαση των εκλογών στις 21 Μαΐου, ότι ήταν μια ορθή απόφαση. Μάλιστα, είστε έτοιμοι δηλαδή για τη μάχη. Έτσι. Ναι, είμαι απολύτως έτοιμη. Να σας κάνω, πείτε θέλετε κάτι ακόμα. Ναι, είμαι απολύτως έτοιμη. Είμαι απολύτως έτοιμη για να διεκδικήσω μια θέση στη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα, σας εύχομαι να το πετύχετε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως εδώ, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, βρίσκεστε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας προερχόμενοι όμως από ποιο χώρο, ήσασταν πάντα Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, επί της ουσίας εγώ δεν ανήκω σε οποιονδήποτε χώρο, θα έλεγα ότι προέρχομαι μάλλον από τον κεντρό χώρο. Και
πώς να τον ορίσουμε αυτόν τον κεντρό χώρο. Δεν είναι ουσιαστικά ένας χώρος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να μην είσαι τίποτα. Είναι μάλλον ένας χώρος ο οποίος δείχνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε την ευθύνη των πολιτών για να διεκδικήσουν μία θέση στη Βουλή, όπως εγώ ας πούμε τώρα, με τη λογική ότι θα βοηθήσουμε να διορθωθούν, να αλλάξουν και να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Εξάλλου όλα τα κόμματα μιλούν για τον κεντρό χώρο, για το κέντρο. Θέλουν να πάρουν κόσμο από το κέντρο, όλοι στο κέντρο. Νομίζω ότι πια υπάρχουν πολύ μικρές διαχωριστικές γραμμές, κύριε Συμβουλάκη, ανάμεσα στις πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν είναι αυτό το τοπίο το πολιτικό όπως ήταν παλαιότερα, αριστερά, δεξιά ή άκρα δεξιά ή άκρα αριστερά. Τώρα λίγο αυτές οι διαχωριστικές γραμμές έχουν πάψει να υφίστανται. Υπάρχουν τα άκρα πάντα, σίγουρα, και υπάρχει τεράστιος διαχωρισμός εκεί. Σε ό,τι αφορά όμως το κέντρο έχει να κάνει με την πεποίθηση ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε να οργανωθεί καλύτερα ο κρατικός μηχανισμός, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως προς τους πολίτες, να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα καλύτερο σύστημα υγείας, να τους βοηθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη παιδεία και εκπαίδευση, να έχουμε ισχυρή εξωτερική πολιτική, ώστε να μην κινδυνεύουν τα σύνορά μας και κυρίως να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, προφανώς και ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα αναγνώρισε στο πρόσωπό σας κάποια πλέον εκτίματα και ως υποψήφια, αλλά και για αυτά που έχετε κάνει στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τη μετάβαση από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή και να πάμε σιγά σιγά στα της περιφέρειας. Στην περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά ρόλος ο δικός μου δεν ήταν πολύ μπροστά. Δεν είχα μία θέση απόλυτης ευθύνης ώστε να είμαι ένας αντιπεριφερειάρχης, για παράδειγμα, ή να έχω μία τέτοια θέση που να μου επιτρέπει να ξεδιπλώσω τις ικανότητές μου, να μπορώ να προσφέρω πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανα. Παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι δεν... Είχατε μια θέση ευθύνη στο Προεδρείο όμως. Ναι, βεβαίως, στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και ως εντεταλμένη σύμβουλος και στο κομμάτι του εθελοντισμού και του τουρισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Και με την νεολαία είχατε ασχοληθεί. Ακριβώς με όλα αυτά. Δηλαδή είχατε ασχοληθεί με τρία ζητήματα εχμής των καιρών μας. Εχμής για την περίοδο την προηγούμενη που διανύσαμε, που αν θυμάστε και θυμόμαστε όλοι μας, ήταν η περίοδος του εγκλεισμού, η περίοδος που είχαμε την πανδημία του κορονοϊού και εκεί χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, που θεωρώ ότι ένα μικρό λιθαράκι, έναν ρόλο σημαντικό είχα και εγώ σε αυτό. Και σε ό,τι αφορά το ότι ο Περιφερειάρχης μας, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, είχε γιατρούς στην περιφέρεια Κρήτης που μπορούσαν να τον καθοδηγήσουν, να του δώσουν κάποιες συμβουλές και οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αρχικά την πανδημία, όταν πια δεν γνώριζε κανείς τίποτα. Ήμασταν η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος που έφερε αναπνευστήρες στην Κρήτη, που είχε επάρκεια σε υλικό, υγειονομικό, μάσκες κλπ. Που δεν χρειάστηκε ποτέ να ανησυχήσουμε για την επάρκεια των νοσοκομείων μας, που πραγματικά βοηθήσαμε πάρα πολύ το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως Περιφέρεια Κρήτης για να σταθεί όρθιο και να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση υγειονομική σε αυτό το επίπεδο. Και όχι μόνο αυτό, ακολούθησαν, αν θυμάστε, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον τουρισμό, η εκπαίδευση των εργαζομένων για τον τουρισμό, που επίσης ήταν πολύ σημαντική. Και μετά το πρώτο άνοιγμα για τους τουρίστες. Και το πρώτο άνοιγμα για τους τουρίστες και η ενδυνάμωση των κοινωνικών φορέων, της κοινωνίας μας. Θα έπρεπε να σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους αγρότες, σε οποιοδήποτε επίπεδο κοινωνικό. Αυτό ήταν ένα τεράστιο έργο της περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη μας, βέβαια, που σημαντικό μέρος αυτού του προγράμματος και της υλοποίησής τους είχαμε όλοι μας. Ο καθένας περιφερειακός σύμβουλος έβαλε το δικό του αποτύπωμα σε αυτήν όλη τη διαχείριση. Θεωρώ ότι και εγώ από τη δική μου την πλευρά προσέφερα το μέγιστο για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πώς ο κύριος Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης, του ανακοινώσατε, του είπατε για την υποψηφιότητά σας, πώς το πήρε ο ίδιος? Σας χάνει προς το παρόν, τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Αυτό το διάστημα θα παίχετε, φαντάζομαι. Η σχέση μου με τον Περιφερειάρχη είναι ιδιαίτερη, γιατί όπως ακριβώς έγινε με τον Πρωθυπουργό που μου έκανε μια πρόταση σε αυτές τις εθνικές εκλογές, αντίστοιχα είχε γίνει και με τον Περιφερειάρχη το 2019. Ένα απόγευμα στο γραφείο του, χωρίς επίσης να τον γνωρίζω ιδιαίτερα, έγινε μια πρόταση να συμμετέχω στις περιφερειακές εκλογές. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντική για την ΚΟΓΟ, για την
κυρία Μιλάκη, mm-hmm. για αυτό που εγώ πρεσβεύω, γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω ένα ακόμα βήμα, να πάω παραπέρα. Και αυτό το βήμα με βοηθάει και βοηθάω και εγώ άλλους ανθρώπους για να είμαστε όλοι μαζί σε μια διαδικασία που έχει να εξελίξει εμένα προσωπικά, αλλά και προς όφελος της κοινωνίας, της Κρήτης, της πόλης μου, του νησιού μου και της Ελλάδας. Επομένως, η σχέση μου με τον Περιφερειάρχη εξακολουθεί να παραμένει η καλύτερη δυνατή. Εννοείται ότι από οποιοδήποτε μετερίζει και σε οποιαδήποτε απόφαση νομίζω και είμαι βέβαιη ότι στέκεται δίπλα μου, όπως και εγώ είμαι δίπλα του σε οτιδήποτε χρειαστεί. Έχετε πολύ πίστη σε αυτό που κάνετε τώρα? Θα την κερδίσετε την εκλογή? Κανείς θα έλεγε ότι είμαι θεροβάμονη, ότι δεν πιστεύω ή δεν πατάω καλά στα πόδια μου. Αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα να κερδίσω την εκλογική αυτή η μάχη. Ο λόγος που το πιστεύω αυτό είναι γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχω δώσει ήδη και μπορώ να δώσω και στο μέλλον πολλές νέες καινοτόμες ιδέες σε διαφορετικά επίπεδα. Όχι μόνο στο αντικείμενο το δικό μου που έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας, αλλά σε πολλά διαφορετικά επίπεδα της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της εξέλιξης μιας κοινωνίας που έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους. Θα πρέπει νομίζω κάποια στιγμή να κλείσει ένας κύκλος μιας πολιτικής κοινής που περιλάμβανε διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις και δεν μας οδήγησαν σε πολύ καλά μονοπάτια. Αυτό το κομμάτι θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει ένας κύκλος και να ανοίξει ένας καινούριος, όπου θα συμμετέχουν νέα πρόσωπα με νέες ιδέες, με διαφορετικές αντιλήψεις, θα ξεχάσουμε αυτά τα παλαιοκομματικά πρότυπα και θα προχωρήσουμε μπροστά σε μια Ελλάδα της ανάπτυξης, μια Ελλάδα της δημιουργίας, μια Ελλάδα όπως την ονειρευόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας. Εγώ, κύριε Συμβουλάκη, ζω σε αυτόν τον τόπο από επιλογή. Ήταν επιλογή μου να παραμείνω εδώ. Θα μπορούσα κάποιες δεκαετίες πριν να φύγω και να είμαι μια γιατρός στο εξωτερικό, σε μια άλλη χώρα και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου εκεί. Ήταν επιλογή μου να παραμείνω στον τόπο μου. Είναι και επιλογή μου και είναι και χρέος μου τα παιδιά μου να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα, στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν. Και το χρωστάμε αυτό και στις επόμενες γενιές. Ξέρετε ότι έχετε ένα πλεονέκτημα που για τους περισσότερους υποψηφίους είναι ζητούμενο. Απολαμβάνεται αναγνωρισιμότητας. Σας γνωρίζουν όλοι. Μπορεί να λέτε ότι δεν είχατε κάποιο πόστο το οποίο να είναι πολύ μπροστά. Ωστόσο, σας γνωρίζουν όλοι στην κοινωνία του Ηρακλείου. Το ξέρετε αυτό? Ναι, μπορώ να το αντιληφθώ γιατί εντάξει. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν έρχεστε σε επαφή με τους ανθρώπους? Ναι, σαφώς. Δρόμο. Εννοείται. Αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εγώ ξεκίνησα να ασκώ τα καθήκοντά μου ως γιατρός το 2000 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχουν περάσει από τότε 23 χρόνια. Έχω περάσει από το Παγνή, από το Βενιζέλιο, από τον ιδιωτικό τομέα. Έχω ένα ρόλο κοινωνικό που ήμουν ως περιφερειακός σύμβουλος, ως γιατρός, ως εθελόντρια σε διάφορες εθελοντικές ομάδες και όλα αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα συνθέτουν ένα πολύπλευρο παζλ μέσα στο οποίο φυσικά υπάρχει θέση ως. Ξέρετε, η διευθυντικότητα και η αναγνωρισιμότητα είναι τα δύο πράγματα που ψάχνει ένας υποψήφιος, το ξέρετε. Ναι, αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει να είσαι και αποτελεσματικός. Θα πρέπει να κάνεις το όραμά σου πράξη. Ο κόσμος δεν αρκεί μόνο να σε βλέπει, να περιφέρεσαι σε διάφορες εκδηλώσεις. Ναι, πρέπει να έχει και καλή γνώμη και νομίζω ότι ακριβώς, την έχετε κερδίσει αυτή. Έτσι. Την έχετε κερδίσει, το εισπράτετε αυτό. Το εισπράττω και μάλιστα ήταν μια διαδικασία την οποία την έκανα μόνη μου, με το σπαθί μου θεωρώ. Χωρίς να υπερβάλλω σε αυτό, δεν στηρίχτηκα στις πλάτες κανενός, δεν είχα τη βοήθεια μιας οικογένειας η οποία θα μπορούσε να με προβάλλει και να με στηρίξει σε ένα τέτοιο βαθμό. Και ό,τι μέχρι σήμερα έχω επιτύχει, με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια και με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ίσως και έτσι συνεχίζω. Ίσως γιατί είναι και η ευγένεια η φυσική που έχετε και η οικειότητα που δείχνετε στον άλλο, ώστε να νιώσει αμέσως ότι σας γνωρίζει πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ. Με τιμά πολύ αυτό που λέτε. Ελπίζω να ισχύει και να. Κυρία Μιλάκη, να πάμε τώρα και σε άλλα πράγματα. Αφού θα είστε υποψήφια, θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις και από την επικαιρότητα και πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα με αφορμή αυτό που βιώνουμε εδώ στην Κρήτη και νομίζω και σε όλη την Ελλάδα με πολύ μεγάλη έκπληξη για την υπόθεση της κακοποίησης του 11χρονου. Είναι μια υπόθεση που σοκάρει. Νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει αυτό που είναι η Κρήτη.
δείχνει μια σκοτεινή εικόνα. Νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να το θεωρήσουμε εμείς οι κριτικοί ως ένα από τα μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι αυτό το ήθος των κριτικών. Ωστόσο, αν θυμάμαι καλά, στην περιφέρεια Κρήτης, πριν κάποια χρόνια, είχατε κάνει μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση ή τουλάχιστον για το πώς θα βοηθήσετε θύματα, παιδιά, που έχουν πέσει σε μια κακοποιητική κατάσταση, συμπεριφορά. Είναι θύματα μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, με όποιο τρόπο και είναι αυτή η βία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η σεξουαλική βία, μπορεί να είναι οτιδήποτε που μπορεί να πληγώσει ένα παιδί. Ή και σωματικά να το πληγώσει. Δυστυχώς, κύριε Συμβουλάκη, τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον εγκλεισμό με την πανδημία και τον κορονοϊό, αναδείχθηκαν πολλά τέτοια περιστατικά. Και εμείς στην Περιφέρεια Κρήτης το 2021 είχαμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, που αφορούσε την αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών. Και σε συνεργασία με την Έλενα Ράπτου, που είναι πρέσβυρα στην Ελλάδα της αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής, είχαμε υπογράψει το σύμφωνο συνεργασίας που αφορούσε την ενημέρωση, την διαχείριση και την δημιουργία μιας ομάδας κρούσης για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Θα πρέπει να σας πω ότι αντιληφθήκαμε και με τη στοιχεία της Εισαγγελίας Ηρακλείου και όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία δηλώνονται επίσημα και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά περιστατικά τα οποία δεν τα μαθαίνει κανείς. Αυτό που εμείς σήμερα έχουμε να διαχειριστούμε είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το παγόβουνο όμως στη βάση του έχει πολύ περισσότερα δυστυχώς τέτοια περιστατικά και αυτά οφείλεται και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ενασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων βέβαια με το διαδίκτυο έχει αλλάξει τις συνήθειες και έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αυτή η κακοποίηση εξελίσσεται, έχει ισχυρότερες βάσεις και θα γίνει και πιο σημαντική η επέκταση αυτού του φαινομένου στο μέλλον. Αγριότητα. Λέτε. Αγριότητα τεράστια. Υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, το βλέπουμε κάθε μέρα. Από τότε που ξεκίνησε το κίνημα Me Too για τις γυναίκες και απελευθερωθήκαμε και αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο και να λέμε περισσότερα πράγματα, σίγουρα βγήκαν προς τα έξω πάρα πολλά περιστατικά. Δεν τιμά την Κρήτη το συγκεκριμένο περιστατικό όπως και όλα τα άλλα που έχουμε να διαχειριστούμε. Όμως εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές που θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες και όλους όσους εμπλέκονται με αυτή τη διαδικασία να έρχονται στη δικαιοσύνη, να τελειώνουν γρήγορα οι δικαστικές διαδικασίες και να επιστρέφουν στη ζωή τους και στην κανονικότητά τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Εξηγήστε μου κάτι. Αυτό που λέτε, δεν ξέρω αν σας διέκοψα τον ηρμό και κάτι θέλετε να προσθέσετε, αλλά το σύμφωνο που είχατε κάνει, που είχατε υπογράψει, που μας περιγράψατε μόλις, τι προέβλεπε? Να γίνει κάποια δομή εδώ στην Κρήτη που θα μπορούν τα παιδιά, τα κακοποιημένα, να έρθουν να ζητήσουν βοήθεια? Με νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει η νομοθεσία. Ο νόμος έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί το 2019, όπου προβλέπεται η δημιουργία 5 κέντρων φιλοξενίας ανηλίκων, κακοποιημένων ανηλίκων παιδιών σε 5 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος, που είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και νομίζω τα Ιωάννινα, θα κάνω λάθος αυτό ίσως ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, το νομοθετικό αυτό πλαίσιο υπάρχει και ευτυχώς που δημιουργήθηκε σε αυτές τις βάσεις. Στο Ηράκλειο δεν έχουμε ακόμα ένα τέτοιο κέντρο, αλλά υπάρχει το κέντρο φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Ηρακλείου και έχει μπει βάση στην πόλη μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζονται όμως περισσότερες υποδομές στην Κρήτη, γιατί δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αυτό αφορά και τις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης και την ενδοχώρα. Επομένως, θα πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Υπάρχουν όμως οι βάσεις και εμείς σε συνεργασία και με άλλες εθελοντικές ομάδες όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και κεντρικά και με το Δήμο Ηρακλείου και με άλλους δήμους και φορείς της Κρήτης, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα όλο αυτό και να έχουμε άμεσα την ανταπόκριση από τους θεσμούς και την πολιτεία για τη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Και να βοηθήσουμε και όλα αυτά τα παιδιά που ζουν υπό καθεστώς
θύματος να βγουν προς τα έξω και να πούν το πρόβλημά τους. Να μιλήσουν. Να μιλήσουν. Να μιλήσουν. Βέβαια, αυτό εδώ θα μου επιτρέψετε έναν όρο αδόκιμο, αλλά εδώ χρειάζεται και μια επιμόρφωση εντός εισαγωγικών της ίδιας της κοινωνίας. Όλα ξεκινούν από μιλήσει, την εκπαίδευση αλλά... και από τις οικογένειες. Και να μην προβαίνει ο κάθε ενήλικος σε τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες δηλώνουν μάλλον και ένα αντικοινωνικό χαρακτήρα, ίσως και να έχουν χαθεί και τα όρια των αξιών της ηθικής, της προσωπικής του, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο που λέτε κι εσείς. Τα θύματα είναι τα παιδιά και οι θύτες είναι αυτοί που είναι δίπλα τους. Είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς, πρόσωπα που είναι στο στενό συγγενικό περιβάλλον και πρόσωπα τα οποία μπορούν να τα φροντίσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι αυτοί οι προπονητές τους, είτε είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα εξωσχολικά τους μαθήματα, είτε με οτιδήποτε. Αυτοί είναι οι θύτες. Θα πρέπει εμείς να προστατεύσουμε τα θύματα, αλλά και να δούμε και τους θύτες, να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να μην γίνεται, να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία. Κυρία Μιλάκη, λίγο πριν είπατε μια φράση, η οποία είναι πολύ σημαντική, ότι επιλέξατε κάποτε στη ζωή σας ότι θα θέλατε να ζήσετε και να δημιουργήσετε στον τόπο σας. Ως νέα επιστήμονας, θα είχατε τη δυνατότητα τότε να μείνετε στο εξωτερικό, να φύγετε στο εξωτερικό, να αναζητήσετε την τύχη σας εκεί. Διότι είναι πολύς ο κόσμος που έφυγε στο εξωτερικό μέσα στη δεκαετή κρίση που πέρασε η χώρα μας και που αναζήτησε εκεί μία θέση καταξίωσης, επαγγελματικής και αναγνώρισης του επιστημονικού και του γνωστικού αντικειμένου του που ενδεχομένως εδώ κάποιες φορές ίσως και να απαξιώνεται. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση, πρόσφατα θα μιλήσουμε και γι' αυτό, η διαμαρτυρία των παιδιών του ΕΛΜΕΠΑ για τα πτυχία της γεωπονίας. Όμως, μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου που επέλεξε το εξωτερικό είναι και αυτή του κυρίου Χατζάκη, του Νίκου Χατζάκη. Νομίζω το γνωρίζετε. Θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα. Καλησπέρα, κύριε Χατζάκη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από τη Βοστόνη. Από τη Βοστόνη σας βρίσκουμε. Όμως δουλεύετε, εργάζεστε, μένετε στην Κοπενχάγη. Ναι. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, στο Τμήμα Χημίας και στην Ανοτεχνολογία. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Καλεσμένη απόψε στην εκπομπή είναι η κυρία Γωγό Μιλάκη, η οποία νομίζω τη γνωρίζετε και καλά, έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Όμως το ερώτημα που θα της απίφθινα θα ήταν ότι από τη νέα θέση που διεκδικεί, πώς θα μπορούσε να αντιστρέψει λίγο το κλίμα, ποιες είναι οι σκέψεις της για να αναστραφεί αυτό το brain drain που βιώσαμε πολύ έντονα την τελευταία δεκαετία για οικονομικούς κυρίως λόγους. Και όχι μόνο. Η ερώτηση που κάνετε είναι σε μένα ή στη κυρία Μιλάκη. Θα την απευθύνω και στην κυρία Μιλάκη. Την απευθύνω φυσικά και σε εσάς. Αλλά μπορείτε να συνομιλήσετε κιόλας. Κυρία Μιλάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Πείτε μας λίγο για το brain drain και πώς θα μπορούσε μέσα από την πολιτική να τραβήξει τον κόσμο πίσω και το ίδιο να μας καταθέσει ο κύριος Χατζάκης μετά τη δική του εμπειρία ως βιωματική πλέον. Ο λόγος που αποφασίζει ένας νέος άνθρωπος επιστήμονας να φύγει στο εξωτερικό είναι γιατί οι συνθήκες στη χώρα του δεν το επιτρέπουν να έχει μια σταθερή δουλειά, να έχει ένα σταθερό εισόδημα και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να εξελιχθεί επιστημονικά. Να δημιουργήσει μια καριέρα που θα είναι αντίστοιχη των ικανοτήτων του. Αυτό για να το πετύχουμε θα πρέπει να αλλάξει τελείως το σύστημα εκπαίδευσης και ως προς τα πανεπιστήμια, αλλά και ως προς την σχέση της κοινωνίας και της οικονομίας με τα πανεπιστήμια. Ο Νίκος, για παράδειγμα, είναι ένας επιστήμονας που διαπρέπει στο εξωτερικό και ο λόγος που διαπρέπει είναι γιατί το σύστημα της Δανίας το επιτρέπει να έχει ένα μεγάλο budget που θα διαχειριστεί και θα το εκμεταλλευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράξει περισσότερη γνώση, περισσότερα πράγματα από τα οποία θα είναι χρήσιμα τελικά για την κοινωνία στην οποία ζει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Μπορούν να γίνουν, αλλά θα πρέπει να υπάρξει το οικονομικό κομμάτι που εκεί
την πρόσβαση στην έρευνα την επιχορηγεί ο ιδιωτικός τομέας. Μάλιστα. Σε εμάς αυτό εδώ δεν υπάρχει. Μάλιστα. Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας πανεπιστήμια για να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους, παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Δεν λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ξεκινήσει να γίνεται κάτι τώρα στην ιατρική σχολή, που για πρώτη φορά θα έρθουν 50 νέοι γιατροί από το εξωτερικό για να σπουδάσουν ιατρική στην Κρήτη, σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι καταπληκτικά και θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την οικονομία είναι βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί η έρευνα στην Ελλάδα. Σωστά. Φαντάζομαι θα συμφωνήσει ο Νίκος σε αυτό. Και να το ακούσουμε κιόλας για τη δική του εμπειρία. Ναι, νομίζω ότι από αυτά που θα συμφωνήσω με όλα που είπε εγώ, ένα σημαντικός παράγοντας που μας αναγκάζει πολλούς να φύγουμε είναι η έλλειψη σοβαρών υποδομών και οι οποίες χρειάζονται χρήματα για να γίνουν. Οπότε δεν υπάρχει επιχορήγηση από επίπεδο κρατικό. 38 παράδειγμα, τα μικροσκόπια ας πούμε, που χρησιμοποιούμε στοιχίζουν εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα πράγματα είναι αστεία να τα συζητάς σε πολλά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Έχουμε λαμπά παραδείγματα, εγώ ανέφερα την Αττική, έχουμε το ΙΤΕ στην Κρήτη. Υπάρχουν παράδειγματα που περνάνε στο επίπεδο-επίπεδο, αλλά στο επόμενο επίπεδο, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοκρατίας και υπάρχει ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Πολλές φορές συζητάμε και οι νέοι που έρχονται στην Ελλάδα, νέοι καθηγητές οι οποίοι αποφασίζουν να έρθουν να ξεκινήσουν μια ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα, χωρίς υποδομές, δεν μπορούν να κάνουν την έρευνα, ανταγωνιστική έρευνα με το εξωτερικό. Είτε γιατί, όπως είπε εγώ, δεν έχουμε αρκετές ανταλλαγές με ξένο προσωπικό, είτε γιατί δεν υπάρχει υποδομή, είτε γιατί δεν υπάρχει το επίπεδο στο πανεπιστήμιο για να είναι ανταγωνιστικό. Αυτή τη στιγμή η δική μου ομάδα είναι 4 άτομα, εδώ στο, 3 στο Harvard και 1 στο MIT. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εγώ ήρθα, την προηγούμενη εβδομάδα είχα 2 άτομα από το Harvard στο εργαστήριό μου. Πολύ σημαντικό για ανταλλαγή γνώσης. Και όλα αυτά υποστηρίζονται από το πανεπιστήμιο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει το budget το δικό μου που μπορεί να τα καλύψει, αλλά υποστηρίζονται και από το πανεπιστήμιο και διευκολύνει όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε έχει μια γέφυρα, μια ανταλλαγή γνώσης. Και αν το πω και λίγο πιο απλά, είσαι σε ένα δωμάτιο με άτομα που είναι όλα πανέξυπνα, που είναι όλα πολύ ψηλά στην ιεραρχία στο πανεπιστήμιο. Οπότε αναγκάζεσαι να ανέβεις κι εσύ. Είναι πράγματα πολύ σημαντικά αυτά για το ελληνικό πανεπιστήμιο και χρειάζονται επιχορηγήσεις που δεν θα είναι σε επίπεδο 1 και 2 ετών. Ούτε σε επίπεδο τετραετίας, θα έλεγα. Θα είναι σε επίπεδο, σε ένα βάθος χρόνου, 10 χρόνια, πού θέλουμε να φτάσουμε ως κράτος, ποια είναι τα βήματα που εμείς θα κάνουμε. Έτσι, κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι στη φωτιά για να το κάνει αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι εγώ θα είναι ένα από αυτά τα άτομα. Το πιστεύετε αυτό. Είναι διεκδικητικός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, την κογκό την ξέρω 20 χρόνια. Είναι κουμπάρα μου. Και όχι τυπικά κουμπάρα. Είναι συντέκνης, αν θα το έλεγα στα κριτικά. Είναι η νονά της κόρης μου. Όχι τυπικά πολιτικά. Είναι σε επίπεδο φιλίας. Ακόμα θα το πω αυτό κογκό. Έχει κατεβάσει και εφαρμογές που δεν κατεβάζουν άτομα της ηλικίας μας, μόνο και μόνο για να έχει επαφή με τη 10χρονη κόρη μου, γιατί η κόρη μου έχει τέτοιες εφαρμογές σε social media. Που είναι πραγματικά αξιέπαινο, παρόλο που έχει τόσο πιεσμένο χρόνο. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ένα ιδιαίτερο σημαντικό. Ήταν όταν η κογκό ήταν με συμβάσεις στο νοσοκομείο, μη ανανεώσιμες, πολλές φορές να κάνεις 1-2 χρόνια να πληρωθείς. Και τη συμβουλεύαμε όλοι, μήπως να φύγεις, μήπως να κάνεις κάτι για την οικογένειά σου, γιατί αυτό σε πιέζει, έχει αντίκτυπο προς την οικογένειά σου. Η γογό πηγαία απαντούσε, μα αν φύγω, ποιος θα βοηθήσει τους ασθενείς μου. Αυτό αντικατοπτρίζει έτσι, την πηγαία ανάγκη της να συμβάλλει και να προσπαθήσει να περάσει το επόμενο βήμα. Αυτό είναι κάτι που το έχω βιώσει σε πάρα πολλά χρόνια που κάνω παρέα με την γογό. Και νομίζω το βλέπετε κι εσείς τώρα που συμβάλλει στα καλά μέσω της. Μέσω της περιφέρειας Κρήτης, βλέπετε πόση δράση έχει. Δεν αρκείται στο ότι πήρα μια θέση, πήρα μια καρέκλα, είμαι OK, τώρα θα αρχίσω να απολαμβάνω. Νομίζω ότι δουλεύει πιο σκληρά τώρα από ό,τι δουλεύει πιο πριν, μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Χατζάκη, εσείς τώρα βρίσκεστε στο Harvard. Ναι. Τι ακριβώς. Ήξερα γιατί θα είσαι στην Κοπενχάγη για κάποιο ίδρυμα νανοτεχνολογίας. Τώρα τι γίνεται, να μας πείτε. Ναι, είμαι στο Harvard. Έχω, όπως σας είπα, πολλές συνεργασίες. Με δύο διαφορετικές ομάδες δουλεύουμε παράλληλα χρόνια. Βοηθάμε αυτές τις ομάδες και στη μικροσκοπία και
ανάλυσης των δεδομένων. Αυτή την ώρα, τώρα ο λόγος που είμαι εδώ, είχα έρθει λοιπόν εδώ να δώσω κάποια σεμινάρια, είδανε τι κάνω, οπότε με καλέσανε εδώ να περάσω 3 μήνες, κάποια σεμινάρια να δώσω ακόμα, κάποια διδασκαλία να κάνω. Έτσι μπορεί να πάει και σε κάτι παραπάνω. Για την ώρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα αγοράζω στην ερευνητική μου ομάδα, αγοράζω ένα μικροσκόπιο το οποίο είναι. Υπάρχουν 4 στον κόσμο, 4-5 στον κόσμο, εκ των οποίων τα 2 είναι εδώ στο Harvard. Αυτό το μικροσκόπιο το επιχορηγεί η Δανέζικη το κράτος και το Novo Nordisk Foundation για να το φέρουμε στη Βόρεια Ευρώπη. Και προφανώς όλη την Ευρώπη, έτσι. Αλλά για να το φέρεις αυτό το μικροσκόπιο πρέπει να το χειριστείς. Γι' αυτό είναι άτομα εδώ δικά μου, ήρθα και εγώ και συνεργαζόμαστε, όπως σας είπα, έχουμε φτιάξει μια γέφυρα, έτσι ώστε να φέρουμε αυτό το όργανο στη Δανία. Και αναφέρω το όργανο γιατί μίλησα προηγουμένως για υποδομές. Εδώ είναι ένα σοβαρό investment από το κράτος και από τις εταιρείες στη Δανία ότι πρέπει να είμαστε μπροστά στην επιστήμη, να είμαστε πρωτάριδες. Και είναι λίγο τρομερό και θλιβερό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο, η δικιά μου ομάδα, έχω 6 Έλληνες που δεν είχα ποτέ Έλληνες. Και είμαστε 25 άτομα και είναι οι 6 Έλληνες, γιατί αυτά τα παιδιά τελειώσανε στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην Κρήτη, κάποια από την Κρήτη, και λένε δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρούμε εξωτερικό, γιατί πήραμε ένα πτυχίο και θα δουλεύουμε σερβιτόροι. Αυτό είναι τρομακτικό. Κάπως έτσι έγινε και με εσάς. Είστε Ηρακλείωτης, Βέρος Ηρακλείωτης. Ναι, όχι, εγώ ήμουν πολύ φιλόδοξος. Αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Και πολύ καλό για την επιστήμη. Ναι, τελείωσα, πήρα το πτυχίο, τελείωσα το δοκτορικό στην Ελλάδα. Δεν έβλεπα για εκείνη την ώρα κάτι που θα μπορούσε να με γεμίσει επιστημονικά, ερευνητικά και σε επίπεδο προσωπικό. Οπότε πήγα Ολλανδία για μερικά χρόνια, μετά πήγα Δανία και τώρα πια είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψω. Κύριε Χατζάκη, εσείς που γνωρίζετε την κυρία Μιλάκη, για να κλείσουμε και τη σύνδεση, γιατί ξέρω ότι και η συνθήκη είναι λίγο δύσκολη. Τι λέτε, είναι αποφασισμένη να την κερδίσει τη μάχη? Νομίζω ότι εγώ θα πατήσω την ερώτηση, αλλά πρώτα θα πω κάτι άλλο. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σε οποιαδήποτε θέση για τα κοινά και να είναι, παράταξη, θέση, οτιδήποτε, θα είναι ανεκτίμητη η συμβολή της. Γιατί δεν προσπαθεί να πάρει μια θέση, βγαίνει πηγαίο αυτό. Είναι ο εαυτός της να βοηθάει τον κόσμο. Αν θα κερδίσει, δυστυχώς δεν είμαι Ελλάδα και δεν μπορώ να έχω το άμεσο όπως την ξέρετε, όμως, να δίνει όπως την ξέρετε όμως να δίνει τις μάχες. Αυτό ήθελα να πω, ότι από όσο ξέρω να δίνει τις μάχες και από όσο βλέπω το πώς δουλεύει, θα το θεωρήσω απίθανο να μην κερδίσει κάτι. Έτσι, πραγματικά απίθανο. Μάλιστα. Γιατί προσπαθεί. Είναι ο εαυτός της. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Είναι αλήθεια και αυτό μπορούμε να το πούμε και εμείς με όση αντικειμενικότητα μπορούμε να έχουμε μπροστά σε έναν άνθρωπο που ήδη έχει τρομερές συμπάθειες στην πόλη του Ηρακλείου, ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο, είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό ακριβώς. Κύριε Χατζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση. Νομίζω ότι θα βρεθεί στο μέλλον μια καλή ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Φυσικά, όταν θα μας επισκεφτείτε και στο νησί, θα ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μάλλον το είδατε έτσι με μια νοσταλγία. Μάλλον συγκινήθηκα. Φίλο και συγκινηθήκατε. Ιδιαίτερα, ναι. Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα. Ξεφύγαμε. Αλλά έπρεπε να τον ρωτήσω. Έχουμε έναν άνθρωπο που προς το παρόν βρίσκεται για 3 μήνες στο Harvard, κάνει κάποια μαθήματα και μας είπε ότι μελλοντικά ίσως είναι και κάτι παραπάνω. Αυτό δεν το ακούσα εύκολα για κριτικούς, για ηρακλειώτες, καθώς ξέρουμε πώς γίνεται η επιλογή, όχι πια των φοιτητών, αλλά των διδασκόντων. Έτσι, είναι ακόμα. Για τον Νίκο, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ θα ευχηθώ όμως, όπως και άλλοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, να έρθει και εκείνος. Και να έρθει εδώ στην Κρήτη και να κάνει όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που κάνει εδώ σε εμάς και να τα διδάξει και στα παιδιά μας. Γιατί πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη με αυτή τη σύνδεση. Η κόρη μου είναι 16 ετών. Ένα παιδί στα 16 του σκέφτεται το μέλλον του. Τι θα κάνω όταν θα μεγαλώσω? Είναι ήδη μεγάλο. 2 χρόνια απομένουν για να τελειώσει το λύκειο. Το παιδί αυτό σκέφτεται ότι ίσως ξεκινήσει με ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αλλά στο μέλλον θα φύγει και θα πάει αλλού.
θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να μην συμβεί αυτό. Να έρθουν άνθρωποι ή υπάρχουν άνθρωποι όπως τον Νίκο εδώ και να τις επιτρέψει το σύστημα όλο, η κατάσταση, οι συνθήκες, την Ελλάδα να παραμείνει στον τόπο της. Μάλιστα. Και όλα να τα κάνει εδώ. Σας το εύχομαι και για όλα τα παιδιά εδώ, για το και καλό του τόπου. Αυτά τα 17χρονα παιδιά που τώρα είναι... Α, θα σας το ρωτήσω στο επόμενο μέρος, να μας πείτε και για τους 17ριδες που θα ψηφίσουν, αλλά θέλω να μας πείτε και ένα σχόλιο για τα πτυχία του ΕΛΜΕΠΑ. Νομίζω έχει σημασία, είναι μια ομάδα επιστημόνων που μάλλον βρίσκονται λίγο στον αέρα αυτή την περίοδο και αν έχετε μια θέση στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσετε και εκεί μια μάχη. Πάμε σε διάλειμμα για αμέσως μετά όλα αυτά. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε την κουβέντα με την κυρία Γογόμιλάκη, η οποία εκτός από γνωστή γιατρός, ογκολόγος, γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι πλέον και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Συζητούσαμε στο προηγούμενο μέρος και κλείσαμε με αυτό, κυρία Μιλάκη, για το brain drain και τους επιστήμονες στο εξωτερικό. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω για την υπόθεση αυτή που είδαμε το τελευταίο διάστημα, τις διαμαρτυρίες των παιδιών από την γεωπονία του ΕΛΜΕΠΑ, που ουσιαστικά ενώ έχουν εξισωθεί τα πτυχία τους με τα ΕΕ, ουσιαστικά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα τα πτυχία αυτά και πρόκειται για παιδιά που έχουν σπουδάσει, έχουν καταβάλει κόπο. Τι θα μπορούσε να γίνει σε όλο αυτό? Αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε λύση σε ένα ζήτημα που έχει προκύψει από τον νόμο Γαβρόγλου. Όταν εξισώθηκαν τα ΕΕ με τα ΤΕΗ και οι φοιτητές πενταετούς φοίτησης έπρεπε να δούμε τι δικαιώματα έχουν στην εργασία. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος, αλλά ουσιαστικά δεν επιτρέπει στα παιδιά να έχουν ισότιμα δικαιώματα στην εργασιακό χώρο την επόμενη μέρα μετά την αποφύτισή τους. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα αυτό. Ακόμα και αν δεν λυθεί σήμερα, τώρα, με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα, γιατί δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και άλλα τμήματα γεωπονικών σχολών σε όλη την Ελλάδα. Και αφορά ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Γνωρίζουμε ότι μια αντιπροσωπεία από αυτά τα παιδιά μετέβη στην Αθήνα σήμερα προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά θεωρώ ότι θα δοθεί λύση άμεσα. Πιστεύετε τώρα σε αυτό το διάστημα? Ναι, στο προσεχές διάστημα νομίζω ότι θα δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό. Μάλιστα, σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μιλαγή, αν και το υπενήρθηκε και ο κύριος Χατζάκης με έναν τρόπο, την κατάσταση στο σύστημα υγείας το ελληνικό, πώς το υπενήρθηκε λέγοντας ότι την εποχή που δουλεύατε με συμβάσεις και έλεγαν και δεν ανανεώνονταν στο Βενιζέλιο, εσείς εξακολουθούσατε ουσιαστικά εθελοντικά να παρέχετε υπηρεσίες για να μην εγκαταλείψετε έναν ασθενή που τον παρακολουθήσατε από την αρχή της διάγνωσης της νόσου και βρισκόταν σε φάση θεραπείας, ας το πούμε έτσι. Ποια είναι η κατάσταση στο σύστημα υγείας, οι αλλαγές που έχουν γίνει στην υγεία και ποια είναι και η κατάσταση στα νοσοκομεία? Τελευταία, περισσότερο από ποτέ, ακούμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες για κλινικές που δουλεύουν και εφημερεύουν οριακά με ωράρια τρόμου για τους γιατρούς που μπορεί να βρίσκονται και 15 και 16 μέρες σε εφημερίες και πολλές από αυτές δεν τις πληρώνονται βάσει νόμου, δηλαδή δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Ξέρετε, η πανδημία και η διάρκεια του COVID βοήθησε πάρα πολύ στο να ενισχυθεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα πολλαπλώς και σε προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό και σε υποδομές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα έλλειμμα γιατρών και νοσηλευτών. Με αποτέλεσμα όσοι δουλεύουν και υποστηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι σε μια κατάσταση burnout. Υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους και αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά όλο αυτό. Ο λόγος, ένας από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι γιατί πολλά από τα περιστατικά που καταλήγουν στην τριτοβάθμια περίθαλψη, στο Παγνί, για παράδειγμα, ή σε ένα τρίτο βάθμιο νοσοκομείο,
δεν θα έπρεπε να καταλήγουν ούτε σε επίπεδο εφημερίας, γιατί θα έπρεπε να έχουν διαχειριστεί από μια σωστά δομημένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Που δεν την είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο προσωπικός γιατρός είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και εδώ προβλήματα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται περίπου 450.000 ασθενείς την εβδομάδα από τους προσωπικούς γιατρούς. Mm-hmm. Και στις μεγάλες ηλικίες, άνω των 59 ετών, το ποσοστό των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που έχει απευθυνθεί σε αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ υψηλό, φτάνει το 70-60% ανάλογα με την ηλικία. Ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι από 17 με 49 ετών δεν έχει ακόμα δηλώσει τον προσωπικό του γιατρό, γιατί είναι νέοι άνθρωποι, δεν τους αφορά και πολύ. Και εδώ όμως έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε ένα έλλειμμα 1.000 περίπου γιατρών για να πούμε ότι θα φτάσουμε αυτό το επιθυμητό νούμερο των 5.000 γιατρών είχε προσωπικών. Και η μνημονιακή περίοδος, όπου εκεί αποσταθρώθηκε το σύστημα. Έφυγε πολλοί κόσμος. Ακριβώς. Και έχουμε νοσοκομεία όπως τον Ευαγγελισμό, που σε μια εφημερία μπορεί να δέχονται 1.100 ασθενείς, και από αυτούς οι εισαγωγές να είναι περίπου 150. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που δεν θα έπρεπε καν να μπαίνουν στο νοσοκομείο σε αυτή τη διαδικασία και θα έπρεπε να διαχειρίζονται από την πρωτοβάθμια. Θα πρέπει λοιπόν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό, χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο για να μπορέσουμε να δούμε οικονομικά κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δώσουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα να μην απευθύνονται στον προσωπικό γιατρό που τους ορίζει το κράτος, γιατί θα έχουμε και τους ανθρώπους εκείνους, όπως αφορούν και τη δική μου ειδικότητα, που είναι χρόνιοι ασθενείς. Αυτοί οι χρόνια νοσούντες ασθενείς γνωρίζουν τον γιατρό τους, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι σε μία λίστα προσωπικών γιατρών, στους οποίους θα πρέπει να δηλώσει ο ασθενής. Θα μπορούσε να μπορεί να επιλέξει ο ασθενής από μόνος του γιατρό του. Και ο γιατρός να έχει τη δυνατότητα να μην έχει ένα τεράστιο όγκο ασθενών, αλλά να επιλέξει ο γιατρός τον αριθμό των ασθενών που μπορεί να διαχειρίζεται. Είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται βελτιώσεις ως προς αυτό. Για να διορθώσουμε το σύστημα υγείας, θα πρέπει να συμπράξει το δημόσιο σύστημα υγείας με το ιδιωτικό, όπως και γίνεται σε ένα βαθμό. Αλλά έχουμε και τα clawback και τα rebate και όλα αυτά που απροβληματίζουν τον ιδιωτικό τομέα, τα εργαστήρια, τα απεικονιστικά κέντρα κλπ. Και δεν βοηθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει από το 2019 τεράστια βήματα σε ό,τι αφορά το να βελτιώσει τις συνθήκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε ώστε να μην χάνουμε σε ανθρώπινο δυναμικό. Αρκετοί συνάδελφοί μου επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό αντί να μείνουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν. Έχουμε λοιπόν μια πολιτεία η οποία επενδύει τεράστια ποσά στην εκπαίδευση αυτών των γιατρών, τους παίρνουν έτοιμους οι άλλες χώρες και τους χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Μα εδώ φεύγουν από οι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία για πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα όμως και ο ιδιωτικός τομέας έχει και εκεί προβλήματα. Κανείς δεν είναι τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο ούτε αυτό. Όλοι θέλουν μια θέση στο δημόσιο. Μια θέση ακριβώς. Γι' αυτό το λέω, ότι δηλαδή για να αφήνουν το δημόσιο σημαίνει ότι μάλλον είναι περισσότερο επικερδές να είναι κάποιος στον ιδιωτικό τομέα, με την έννοια όχι ότι βγάζει περισσότερα χρήματα, αλλά δουλεύει τόσο όσο χρειάζεται για να βγάλει τα χρήματα αυτά που ούτως ή άλλως θα έπαιρνε από το δημόσιο. Το δημόσιο δηλαδή δουλεύουν πολύ. Ναι, δουλεύουν πολύ και ξεπερνούν τον εαυτό τους για να καλύψουν τα κενά. Και αυτά τα κενά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα καλύψουμε. Και ειδικά για την Κρήτη θα πρέπει να πω ότι η υγεία στην Κρήτη και η δομή της υγείας στην Κρήτη έχει πολλά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν και να μην υπάρχουν αν είχαμε ένα διαφορετικό τρόπο να διαχειριστούμε το δημόσιο σύστημα υγείας, που έχουμε εξαιρετικά νοσοκομεία, εξοπλισμένα με τα τελευταία λέξη τεχνολογίας, με εξαιρετικά συστήματα που μπορούν να είναι παράδειγμα και να φέρουμε και κόσμο από την υπόλοιπη Ελλάδα για να θεραπεύσουμε εδώ. Και όμως, παρόλα αυτά, δεν έχουμε πετύχει πιο το επιθυμητό, να λειτουργούμε υπό ιδανικές συνθήκες. Έχουν γίνει βήματα, το τονίζω. Έχουμε όμως ακόμα κάποια πράγματα να κάνουμε. Για την ειδικότητά σας, κυρία Μιλάκη, εκεί θέλω να αναφερθώ. Πολλοί κόσμος σας γνωρίζει και σας εμπιστεύεται όταν αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καρκίνου. Στην Ελλάδα υπάρχει η παιδεία αυτή, ώστε οι άνθρωποι
να μπαίνουν στη διαδικασία της πρόληψης αυτής της νόσου που όπως δείχνει να εξελίσσεται και η ιατρική και οι επιστημικοί θεραπείες μάλλον βαίνει σε μια χρόνια νόσο. Δηλαδή η επιβίωση των ανθρώπων είναι μακρύτερη, μεγαλώνει. Ναι, είναι αλήθεια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία πενταετία σημαντικά και είμαστε σε θέση και να έχουμε πιο καινοτόμες και καλύτερες θεραπείες και να καταστήσουμε τον καρκίνο ένα χρόνιο νόσημα. Όμως πάλι θα επανέλθω στο προηγούμενο για να πω ότι τον τελευταίο χρόνο ουσιαστικά με το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου που αφορά την πρόληψη του καρκίνου και ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, το πρόγραμμα FOFI Γεννηματά, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλές γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην πρόληψη με ένα μήνυμα στο κινητό τους. Mm-hmm. Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Πριν από δεκαετίες, όταν εγώ πήγαινα, επισκεπτόμουν πόλεις του εξωτερικού με αφορμή κάποιο συνέδριο, έβλεπα αφίσες, έβλεπα προγράμματα που έτρεχαν σε ευρωπαϊκές χώρες και εμείς φτάσαμε το 2023 να τα έχουμε, αλλά ευτυχώς τα έχουμε και αφορούν εκατομμύρια γυναίκες. Θα σας πω ότι στην Κρήτη, με βάση τα νούμερα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία δεν είναι και απόλυτα σωστά, έχουν γίνει περίπου 3.000 μαστογραφίες στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και έχουμε βρει 130 γυναίκες που δεν ήξεραν ότι πάσχουν από καρκίνο του μαστού και τις βρήκαμε. Αυτές μπορεί να είναι η θεία μας, η μαμά μας, η αδελφή μας και ακολουθούν και άλλα προγράμματα που αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου με προφυλακτική κολονοσκόπηση κλπ. Που αυτά θα δώσουν μία νέα όθηση στο σύστημα υγείας, γιατί εμείς δαπανούμε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων σε ό,τι αφορά την θεραπεία νοσημάτων, ενώ θα μπορούσαμε όλα αυτά τα χρήματα να τα κερδίσουμε επενδύοντας την πρόληψη. Και δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα μεταβολικά νοσήματα και ένα σωρό άλλο ασθένειες που είναι χρόνιες νόσοι και οι οποίες μπορούν να προληφθούν. Μάλιστα. Κύριε Μιλάκη, μία τελευταία ερώτηση εκλογική. Πώς θα τραβήξετε τους 17άριδες να σας ψηφίσουν, μπαίνουν και αυτοί στη μάχη φέτος? Ναι, για αυτούς τους ανθρώπους, το Generation Z, δηλαδή είναι η νέα γενιά των παιδιών εκείνων που γεννήθηκαν μέχρι το 2006 και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Δεν τους αφορά καθόλου η πολιτική. Δεν τους αφορά γιατί μεγάλωσαν σε μια οικονομική κρίση που οι οικογένειές τους και τα ίδια ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έχουν απαξιώσει πλήρως το πολιτικό σύστημα και ο μόνος τρόπος να έρθουμε κοντά τους ουσιαστικά είναι η ενημέρωση. Να τους ενημερώσουμε, να τους ακούσουμε, να μας προτείνουν, να μας ακούσουν και να μας κρίνουν. Γιατί αν δεν μας ακούσουν και δεν μας κρίνουν, δεν μπορούμε να έχουμε και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να τους δείξουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να πάνε στην κάλπη και να μην απέχουν τα παιδιά αυτά. Ουσιαστικά δεν είναι ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Απέχουν τελείως από τη διαδικασία. Είναι φοβερό αυτό. Επομένως, θα πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να τους πολιτικοποιήσουμε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα ευθύνονται για την Ελλάδα του 2030-50 και αυτούς θέλουμε να έχουμε ενεργούς πολίτες σε μια διαδικασία που τους αφορά ξεκάθαρα, 100%. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μιλάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και την προηγούμενη φορά που ήσασταν υποψήφια στην περιφέρεια από εδώ είχαμε κάνει τις πρώτες συνεντεύξεις ως υποψήφια. Ελπίζω να σας πήγε καλά, ελπίζω και τώρα να σας πάει καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και ευχαριστώ όλους εσάς που μέσα από την δική σας θέση δημοσιογραφική στηρίζετε εμάς για να μας βλέπει ο κόσμος και να κάνουμε καλύτερο ακόμα τον αγώνα μας. Υποχρέωσή μας για όλους τους υποψηφίους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία.